Δεν έχουμε συνηθίσει ποτέ τον Κώστα Θανασόπουλο και τους fighters να απαντούν και να εμπλέκονται σε παρεξηγήσεις, σε ανακοινώσεις στο Facebook, σε κόντρες και διαξυφισμούς μεταξύ σχολών. Μετά την Κυριακή και το Versus και τα όσα υπόθηκαν για το παιχνίδι του Πεσμάν, τον τελικό, με τον Νιάρχο, έχετε να δηλώσετε κάτι? Πραγματικά εξεπλάγει για τις δηλώσεις τις οποίες είδα ότι βγήκαν από τη μεριά του κρατεού, από τη μεριά του αθλητή του Σπύρου του Νιάρχου. Είναι κάτι το οποίο δεν έχουμε συνηθίσει να γίνεται, τουλάχιστον όχι από ανθρώπους οι οποίοι μέχρι τώρα έχουν δείξει ότι έχουν επίπεδο. Ο Κώστας Τζότζος είναι ένας αθλητής πολλά χρόνια που πραγματικά ήμουν ακόμα νέος εγώ όταν ο Κώστας έπαιζε, είναι λίγο πιο μεγάλος από μένα. Παρ' όλα αυτά τη δική του τη σχολή την κρατάει λίγα χρόνια και ίσως η απειρία του σε αυτό το κομμάτι να τον οδήγησε στο να βγουν όλες αυτές οι δηλώσεις, οι οποίες όταν είδανε το βίντεο άρχισαν σιγά σιγά να μαζεύουν το πράγμα. Θεωρώ πολύ ανώριμο το να βγεις σε ένα κοντινό παιχνίδι και να διατυμπανίζεις ότι αδικηθήκαμε σε ένα παιχνίδι που είχαμε καθαρά το κέντρο του ring και όλα αυτά. Και μετά να βγαίνεις να το μαζεύεις. Είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε, αν θέλουμε να ανεβάσουμε την ποιότητα του αθλήματος, να το προσέξουμε. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο, εγώ δεν απάντησα δημόσια σε κάποια έγγραφα, αλλά μια και μου κάνετε την ερώτηση, οφείλω να απαντήσω. Δεν είναι ότι δεν έχω άποψη. Θεωρώ ότι το θέμα έχει λήξει και ότι την επόμενη φορά θα είναι πιο προσεκτική όχι μόνο αυτή και όλοι όσοι σχολιάσανε τα αποτελέσματα. Ο Σπύρος ο Νιάρχος είναι ένας πολύ αξιόλογος αθλητής και καθαρός αθλητής. Είναι κάτι το οποίο μας αρέσει ιδιαίτερα τους fighters. Έχει έρθει, έχει συμμετάσχει σε sparring εδώ πέρα και πραγματικά είναι καλοδεχούμενος και πάλι τίποτα δεν αλλάζει. Σίγουρα θα γίνουν λάθη. Δεν δέχομαι σε καμία των περιπτώσεων όμως ηρωνίες, υπονοούμενα, εσκεμμένα πράγματα, στημένα κτλ. Ο Αλέξης ο Σύρος, δεν με ρώτησες εσύ, αλλά θα το πω εγώ, είναι ένας αθλητής ο οποίος ό,τι έχει μάθει, το έχει μάθει μέσα σε αυτόν τον χώρο, μέσα σε αυτή τη σχολή. Έχει κάτσει πολλές φορές κριτής και διαιτητής για την γνώση του αντικειμένου, έχει περάσει τα απαραίτητα σεμινάρια. Όπως και οι συγκεκριμένοι διαιτητές κριτές, είναι καταξιωμένοι και έχουν περάσει όλα τα σεμινάρια κριτών διαιτητών και έχουν συμμετάσχει από μικρές έως και μεγάλες διοργανώσεις. Παρ' όλα αυτά και ο Αλέξης, επειδή είχε περάσει από αυτό το στάδιο, βγήκε και έκανε κάποιες δηλώσεις οι οποίες δεν θα έπρεπε. Εγώ μπορώ να πω ότι το συγκεκριμένο παιχνίδι, όπως το είδα και εγώ στο βίντεο, γιατί εγώ πρώτα θέλω να δω το βίντεο και μετά να εκφράσω άποψη, όπως θα έπρεπε να κάνουν όλοι, δήλωσε ότι ο αθλητής του αδικήθηκε και ότι ξέρανε πού θα μπορούσε να φτάσει και ότι αμάν για αυτή την ομάδα, στην ομάδα την οποία ανήκει βέβαια, για αυτήν μιλούσε, και ότι ουσιαστικά για αυτόν τον λόγο δεν τον άφησαν να συνεχίσει. Μίλησα με τον Αλέξη το ίδιο βράδυ, μου ζήτησε συγγνώμη και είπε ναι, αυτές τις εκφράσεις δεν θα έπρεπε να τις πει στο τέλος, απλά ήταν πάνω στην ένταση και αυτό είναι μια ανοριμότητα. Και ο Αλέξης 2 χρόνια έχει μόνο τη σχολή του. Θα μάθει και ο Αλέξης σιγά σιγά μέσα από εδώ πέρα και εγώ σαν δασκαλός του οφείλω να τον συνετίσω. Το συγκεκριμένο παιχνίδι παρόλα αυτά, εν αντιθέση με του Νιάρχου και του Πεσμάν που το αποτέλεσμα ήταν υπέρ του Πεσμάν, το αποτέλεσμα του Φούντα με τον Μαλωνά, όντως το συγκεκριμένο παιχνίδι έγινε λάθος. Το παιχνίδι από ό,τι δείχτηκε, φάνηκε και στο βίντεο και τα καθαρά σημεία τα οποία υπήρχαν και την πρωτοβουλία και το κέντρο του ring που είχε ο Φούντας, ίσως θα έπρεπε να δοθεί στο Φούντα. Αυτό είναι ένα λάθος το οποίο το δέχομαι. Λάθος μπορεί να έχει γίνει, σε καμία των περιπτώσεων όμως δεν δεχόμαστε οποιαδήποτε υπονοούμενο για κάτι το οποίο είναι στημένο, για κάτι το οποίο είναι προκαθορισμένο, προκανονισμένο. Σε καμία των περιπτώσεων. Πριν από 2 εβδομάδες πριν παίξει ο Φούντας, ήταν εδώ πέρα σε αυτή τη σχολή και έκανε sparring με τους δικούς μας αθλητές, γιατί το βλέπω, ας το πούμε, σαν παιδί του παιδιού μου. Είχε έρθει στη σχολή στην Παλίνη, του κράταγα εγώ προσωπικά στόχους, όπως κράτησα και στους υπόλοιπους. Σίγουρα εμείς η δική μας είναι στην δική μας ομάδα και η άλλη είναι η ομάδα του Σύρου, αλλά θα έπρεπε ο Αλέξης να προσέξει πάρα πολύ. Το συγγνώμη μου το είπε, το άσχημο είναι ότι μου το είπε στο τηλέφωνο.
Γι' αυτό κιόλας θα πρέπει να βγει και να ανακαλέσει, τουλάχιστον ας το μαζέψει μέχρι έναν βαθμό όπως το μάζεψαν οι συνάδελφοι από τον Κρατέο. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι θα πρέπει να σταματήσει αυτή η καραμέλα που μόνιμα όλοι πιπηλάνε όταν έρχονται στο Fighters Arena. Το Fighters Arena λειτουργεί σαν ένας εντελώς ουδέτερος χώρος τη στιγμή των όποιων αγώνων. Δεν λειτουργεί ως έδρα. Την έδρα την κάνουν οι οπαδοί και οι φίλαθλοι. Δεν λειτουργεί ως έδρα, λειτουργεί ως ένας ουδέτερος χώρος αγώνων. Πολλές φορές έχουν επικαλεστεί αθλητές ότι έχουν αδικηθεί σε οποιοδήποτε κοντινό αποτέλεσμα. Έχει κατατίσει γραφικό πια, όταν ένα αποτέλεσμα το οποίο πάει κοντά, εάν τύχει κυπλά στην καγύρη υπέρ των αθλητών που ανήκουν στην ομάδα των fighters, να έχουμε την ίδια καραμέλα κάθε φορά και να ισχυριζόμαστε τα ίδια πράγματα, ότι αυτό έγινε και εκεί μέσα πώς θα κερδίσει κτλ. Τις περισσότερες φορές οι διαιτητές κριτές είναι ουδέτεροι. Είναι από άλλες σχολές, από άλλα σωματεία, είναι του κύριου Ιακημίδη, έχουμε χρησιμοποιήσει τον άλκη του κυρίου Θεοφάνους. Την τελευταία φορά στο Φωτακόπουλος Παπαδημητρίου, που έγινε και η έκπληξη και αισθάνθηκε αδικημένος ο Φωτακόπουλος, ήταν οι διαιτητές του ΣΕΠ που πραγματικά δεν είχαμε καμία σχέση με τη συγκεκριμένη προπονητική διαιτητική ομάδα. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία κάποια στιγμή πρέπει να βγουν στην επιφάνεια. Δεν γίνεται επί μονίμου βάσεως να έχουμε αυτό το πράγμα σαν στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Εγώ δεν παίρνω θέση ποτέ. Ο Αλέξης ξέρει πολύ καλά ότι, και μου το είπε, ότι εγώ ποτέ δεν έχω δώσει κατεύθυνση και γραμμή. Έχει υπάρξει κριτής, έχει υπάρξει διαιτητής. Ποτέ δεν επεμβαίνω στο έργο τους. Ποτέ. Είναι, το θεωρώ ανήθικο, δεν θα ήθελα ποτέ να κερδίσω σαν προπονητής κάτι το οποίο δεν έχει κερδίσει ο αθλητής μου. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ ξεκάθαρο και πραγματικά καταντάει γραφικό από κάποια φάση και μετά, εάν συνεχίζουν και λέγω τα ίδια πράγματα.